που μιλάμε μαζί και μάλλον θα κάνουμε και συνέντευξη, ό,τι φαίνεται, γιατί υπήρξα και είμαι θαυμαστής σας. Θα πω το Μάριος ότι μεγάλο. Όχι, ναι. Κουνιούνται όλα. Κουνιούνται γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξει. Θα έχουμε εξελίξει, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν το πληροφορήθηκα τυχαία, παρότι θα έπρεπε να το γνωρίζω, με εξέπληξε και το περιεχόμενο και ο τρόπος και οι μαρτυρίες απλών ανθρώπων που βρήκαν και μου είπανε καλά. Παρουσιάζεις και βγάζεις όλους τους υπόλοιπους και για αυτά που λες και αυτά που εκφράζεις υπάρχει άνθρωπος που έκανε κόμμα για τους φτωχούς και δεν τον έχεις βγάλει ακόμα, δεν τον έχεις πάρει χαμπάρι. Με πήρε μια κοπέλα από το Μαρούς, δεν θέλω να πω το όνομά της, η οποία σας λατρεύει, μου είπε πολλά πραγματικά. Ναι. Ναι, λοιπόν, καλά. Ξεκινάμε λοιπόν. Τι σας έκανε να φτιάξετε ένα κόμμα και μάλιστα με τις προϋποθέσεις αυτές και απορώ κιόλας που δεν σας κόψανε και εσάς. Δεν μας κόψανε γιατί είμαστε πολύ οργανωμένοι αυτή τη φορά. Είχαμε ένα επιτελείο δικηγόρων, ένα team που μας βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε ηλεκτρονικούς, computerized και τα λοιπά. Μας βοηθήσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί εμείς δεν ξεκινήσαμε χτες. Ξεκινήσαμε το 19. Ναι. Το 19, εγώ δούλευα στο θέατρο Broadway, όχι ο Broadway, στο Alhambra, και παίζαμε μία πολύ ωραία παράσταση, λεγόταν Ξενοδοχείο Παράδεισος του Φεϊντό, όπου πηγαίναμε πάρα πολύ ωραία. Και ξαφνικά μια Παρασκευή του 19, Μάρτιο μήνα, παίρνουμε ένα μήνυμα ότι αναβάλλεται η σημερινή παράσταση, λόγω του ότι βγήκε ανακοίνωση από το κράτος ότι υπάρχει ιός και πανδημία και ακυρώσαν τα εισιτήρια, είχαμε καμιά 200 προπόληση και θα δούμε αύριο. Το αύριο έγινε μεθαύριο και τα φαινόμενα είναι γνωστά. Λοιπόν, οι γνωστές καραντίνες, εγκλεισμοί στα σπίτια, προβλήματα σε όλο τον κόσμο και άρχισε η περισυλλογή και η σκέψη. Εγώ τα πάντα πιστεύω ότι είναι παιδιά κάποιες ανάγκης. Οι σκέψεις βγαίνουν μέσα από μια ανάγκη να εκφραστεί το μυαλό αφού πιέζεται από χίλιες δυο μεριές. Και έτσι προέκυψε μια ιδέα την οποία τη δημοσιοποίησα στο Facebook πρώτα, αφού διάβασα και στατιστικά της Eurostat, που έλεγε ότι η Ελλάδα εκτός των άλλων έχει 3.900.000 που είτε είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας ή στα όρια ή λίγο πιο πάνω. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, είμαστε τόσοι πολλοί, γιατί και εμείς σε αυτήν την κατηγορία ανήκαμε. Και λέω, επειδή έχω περάσει και από διάφορους κομματικούς χώρους και δεν με εκφράζουν όλα αυτά τα δομικά, εννοώ πως είναι ένα κόμμα αστικό, μικροαστικό, ακόμα και αυτά του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Αυτή η κομματικοκρατία, δηλαδή η δημοκρατία αρχίζει και τελειώνει στον αρχηγό και όλοι οι άλλοι είναι προσκυνάμε. Μη γελιόμαστε τώρα. Όλα τα κόμματα θα πάρουμε. Η δημοκρατία εκεί τελειώνει και αρχίζει. Λέω να κάνουμε ένα πλατή κίνημα, να δούμε θα έχει κάποια αποδοχή, μια που όλοι ζούμε στον ίδιο παρονομαστή. Και έκανα μία ανακοίνωση και λέω, αγαπητοί φίλοι, έχω δύο προφίλ στο Facebook, δεν ξέρω και αν το χειριστώ και καλά, μετά έκανα και σελίδα και λέω το και το. Λέω να ξεκινήσουμε ένα κίνημα φτωχών. Η πρώτη ονομασία ήταν κίνημα φτωχών. Μετά λέω εντάξει, κίνημα φτωχών θα υπάρξει και σε άλλη χώρα. Γιατί να μην το ιδιωτικοποιηθούμε αφού είναι δικιά μας ιδέα. Λέω να βάλω και Ελλάδος, διότι εδώ είμαστε, στην Ελλάδα που αγαπάμε. Και έχω μάθει ότι παρεμπιπτόντως και στην Ιταλία έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο σχήμα. Νομίζω στην Τσεχοσλοβακία, στην Κύπρο. Λοιπόν, και στην Αμερική έχουμε. Και στην Αμερική, ναι. Και λέω αυτό δηλαδή δεν είναι τοπικό. Θα πάρουμε διαστάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλος ο πλανήτης. Διαβάζω ας πούμε και λίγο ο Ρίτσαρ Γκούλφ, διάφορους οικονομολόγους πολύ δυνατούς, οι οποίοι κάνανε μία ανάλυση και λένε
μάλιστα στην Αμερική, θα γνωρίζετε εσείς μια που έχετε σχέση. Υπάρχει, ας το πούμε, μια απόφαση, ένα δόγμα. Ο Ρίτσαρντ Γουφ που γνωρίζω, που το έχω κάνει και συνέντευξη και μάλιστα είπε... Να τα μάθουμε αυτά. Τον πρωθυπουργό, τον τελευταίο μου μαθητή, τον κύριο Παπανδρέου. Απάνω σε αυτά θα μιλήσουμε, γιατί το έχω μάθει και εγώ. Και λέω, όταν ας πούμε αναλυτές μεγάλου επίπεδου λένε ότι σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν τα εξής ποσοστά. Ότι το 90% μέσω της εργασίας τους παλεύει για να επιβιώσει, να ζήσει καλύτερα, να αναπτυχθεί η ποιότητα ζωής. Και το υπόλοιπο 10% δουλεύει για τα λεφτά, δηλαδή το 90%. Το 10% όμως τα λεφτά δουλεύουν για αυτούς. Και λέω, κάτσε, εδώ θα πατήσουμε, αυτή είναι η βάση. Και όντως αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και μετά, διαψεύστε με αν έχω λάθος, γιατί παρακολούθησα ένα βίντεο από στο Massachusetts University, δεν είναι ο Ρίτσαρντ Γουφ. Ναι, και είχε τον Σαμαρά και τον Γεωργάκη Παπαντρέου μαθητές. Εγώ γνωρίζω για τον Γεωργάκη που έχω κάνει και κάνα δυο συνεντεύξεις του και εγώ και άλλοι. Ναι, ήταν μαζί και μάλιστα είχε αναφερθεί και ονομαστικά. Βέβαια. Τότε ξεσπάει λοιπόν, κάνει μία ανάλυση και λέει το εξής, και ήταν και λίγο, μπορεί και εσείς να το έχετε δει αυτό το βίντεο. Και μάλιστα τότε ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση με τον Γιώργο, το μικρό Γιώργο, να μην τον μπερδεύουμε, Γιωργάκη να το λέμε υποκοριστικά, ξεκίνησε η κρίση από Καστελόριζα και τα λοιπά, άρχισε το Δουνουτού και μπήκαν οι δανειστές και λέει, επιλέξει ο Ρίτσαρντ Γουφ, ότι η Ελλάδα, τα έχουμε και στη διακήρυξη αυτά, η Ελλάδα δεν χρειάζεται να ψάξει ποιοι είναι οι δανειστές της. Είναι, λέει, το 5% των εχόντων, 30 εκατομμύρια μετοχικά κεφάλαια και άνω, οι οποίοι δανείζουν τους υπόλοιπους. Και λέω, εδώ είναι. Τι ψάχνουμε να βρούμε τον άγνωστο δανειστή. Δηλαδή αυτό το άγνωστο σχή. Και λέω, κάτσε εδώ πέρα, έχει ψωμί. Και μάλιστα είπε, έκανε μία πρόταση, την οποία τη χρησιμοποιώ εγώ και στις άλλες συνεντεύξεις. Και θα τις πω και στην τηλεόραση μεθαύριο. Γιατί είπε χαρακτηριστικά το εξής. Το πρόβλημα του οικονομικού της Ελλάδος λύνεται σε 48 ώρες. Υπάρχουν, εάν λέει κάποιος, ο κυβερνήτης, ο Γεωργάκης, γιατί τον έχει μαθητή, πάρει μια πρωτοβουλία και πει, αγαπητοί κύριοι, οι εταιρείες είναι ανώνυμες, όπως λένε οι οικονομολόγοι, αλλά οι μετοχές είναι επώνυμες, οπότε δεν τους ψάχνεις, τους βρίσκεις. Και λέει, να τους πει, κοιτάξτε να δείτε. Όλοι είμαστε Έλληνες, η πατρίδα κινδυνεύει, ας δείξουμε λίγη καλοσύνη, λίγη ανθρωπιά, δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Δεν θα ελέγξουμε, αυτό λέμε και εμείς τώρα, δεν θα ελέγξουμε πώς βγήκαν τα λεφτά. Αν είναι νόμιμα, παράνομα, από πού βγήκαν, ποιες οι πηγές, τίποτα. Είναι 600 τότε που το συζητάγαμε ήταν 635 δις, τώρα μην γίνανε 700. Λοιπόν, λέμε, ας μείνουμε στα 650. Εάν δώσετε ένα, ας το πούμε, πώς να το χαρακτηρίσουμε, επίδομα αλληλεγγύης προς τους αδυνάτους και φτωχοποιημένους, ένα 10%, αυτή, το λέω πρώτη φορά σε εσάς τώρα, θα το πω και στον Αντένα αύριο και στα λοιπά. Λοιπόν, εάν δώσουν το 10%, τι είναι 10%, 600 εκατομμύρια, το 10% πόσο είναι. Σώνεται η Ελλάδα οικονομικά για τα επόμενα 4 τετραετίες, μιλάμε, και άλλα 4 και άλλα 4 χρόνια. Γιατί εχθές άκουγα για το debate, ψάχνουν να βρουν από πού. Βάλανε τους στυλό κάτω και λέγανε, εγώ θα μειώσω τον έμφυ, ο άλλος θα μειώσει το ΦΠΑ, όχι ο άλλος. Δηλαδή αυτά είναι λογιστική, δεν είναι πολιτική. Θα μου επιτρέψεις να το ολοκληρώσω και μετά... πες μου ό,τι θέλεις. Και λέω τώρα, κάθομαι και υπολογίζω. Αυτά τα είχα πει και σε ένα πάνελ πολύ ισχυρό στις εκλογές του 12, ισχυρό εννοώ με πολιτικά στελέχη από όλα τα κόμματα, πολύ δυνατά. Και λέω, λέει, εσείς που είστε, ξέρω κι εγώ, ο γνωστός, ο Άδωνης ας πούμε, και τα μας κλείσουν την κάνουλα και αν κάνουμε και τι θα κάνουμε. Λοιπόν, δίπλα μου είναι... ένα στέλεχος του Πασόκ, ένα νεαρός, ξεχνάω το όνομά του τώρα, ήταν και υπεύθυνος του πολιτισμού. Του λέω: έχεις βολή και χαρτί, σας παρακαλώ. Γράφε. 650 δις. Το 10% που δεν είναι τίποτα είναι 65 δις.
Αυτό θα πω και αύριο. Γιατί τώρα άκουσα πάλι το debate που λένε ότι βγάζουμε την τετραετία με 5 δις. 4-5 κάπου εκεί το υπολογίζει. Λέω, τετραετία. Χρόνος είναι 4-5, 20, γύρω στα 20 δισεκατομμύρια για τα 4 χρόνια. Λέω, 20, ας το κάνουμε 25. Θα βάλουμε και εξτραδάκι. 25 δις. Έφυγε η τετραετία η πρώτη. Πολύ ωραία. Βάζουμε άλλα 25 για τη δεύτερη. 50. Έχουμε και κάβα 15 δις μόνο από μία ενέργεια. Από το 10% των καταθέσεων στο εξωτερικό των αγαπητών, φιλελλήνων, οικονομημένων θα λέγαμε εμείς οι δύο και ούτω καθεξής. Τόσο απλά. Μου λέει, μα λέω, ναι, τόσο απλά. Πέφτει μία τηλεοπτική παύση και γνωρίζετε πολύ καλά γιατί και εγώ είμαι της τηλεόρασης. Μία τηλεοπτική παύση ενός λεπτού που σημαίνει άνοιξε η γη και μας κατάπιε όλο το πάνελ. Τελειώνει αυτό, καμία πρόταση. Αρχίζει πάλι η κασέτα από την αρχή. Μπουρουμ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 που
ξεκινώντας ας πούμε από την ανάλυση του κυρίου Γουλφ, όντως υπάρχουν τα λεφτά αυτά. Όποιος πει ότι δεν μπορούν, δεν μπορεί μία κυβέρνηση, κανένα κράτος, γιατί υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις, διότι λέει δεν θα δεχτούν. Πολύ ωραία, δεν δέχονται. Βάζουμε 50 σακάλια της ΔΟΕ, βάζουμε και άλλα 50 δικηγόρους, λογιστές, άνετα. Ελάτε εδώ. Αυτό το έκανε η κυρία Μέρκελ. Δεν ξέρω, το ονόμασε σχέδιο Ρούμπι ή Ρούντι. Ναι, κάπως έτσι. Και τους είπε, σας ξέρουμε, έχετε βγάλει τόσα έξω. Δύο τρόποι υπάρχουν. Ή μας δίνετε 15%, η κυρία Μέρκελ, ή μας δίνετε το 15% και δεν εξετάζουμε τίποτα. Εάν αρνηθείτε και θα μας δώσετε το 15%, αλλά ας το πούμε λαϊκά, θα σας δυσφημίσουμε στα μέσα επικοινωνίας. Θα σας κράξουμε ότι ο τάδε και τα λοιπά. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, τα δώσαμε. Άρα έχουμε προδεδικασμένο. Έχετε δίκιο, υπάρχει και τρίτο παράδειγμα. Πιο δυνατό για να το έχετε στη φαρέτρα σας. Ο πρόεδρος Τραμπ, όσο τοξικός κι αν είναι, 21 Ιανουαρίου του 17 ορκίστηκε, τέλος Ιανουαρίου κάλεσε τους 50 μεγαλύτερους επιχειρηματίες. Έτσι κάνουν οι κυβερνήτες. Και τους είπε, ή γυρίζετε πίσω όλες τις επιχειρήσεις που τις έχετε πάει στην Κίνα, στην Ταϊβάν, από εδώ, από εκεί, ή σας βάζω 70% φόρους συνδασμούς. Συν όλα τα υπόλοιπα. Γύρισαν, πραγματικά ανάσαναν πολλές πολιτείες που ήταν σε πτώχευση, αλλά θα σας πάω και σε δικό μας παράδειγμα για να το έχετε κι εσείς. Μόνο που δεν έχει την ίδια κατάληξη. Όταν το έκανε αυτό ο Μακαρίτης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, με τους τότε κοτσαμπάσιδες... Διαβάσει. Γιατί θα γίνει η ταινία του Γιάννη Μαραγδίου που θα κάνω τον Κουντουριώτη, γι' αυτό σας λέω. Δυστυχώς είχε την τραγική κατάληξη, γιατί τσακωνότανε με όλους αυτούς που τους έλεγε, βρε παιδιά, βάλτε ένα παρά, έτσι γράφει μια από τις στολές σας, και εγώ θα σας τα δώσω σαν κράτος πίσω, να κάνουμε το κράτος. Αυτή είναι η κατάρα, δυστυχώς, της κατάστασης. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε όσα λέτε. Ωραία, έγινε το κίνημα. Είδα την ανταπόκριση μέσα από αυτή την... Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Mm-hmm. Γιατί να φανταστείτε ότι την άποψη αυτή τη φιλοξένησε ένα περιοδικό το οποίο χαρακτηρίζεται gossip. Και μάλιστα βγήκε. Δεν το λένε. Έγραψε ότι υπάρχει το κίνημα φτωχών Ελλάδος και μάλιστα έσπασε το τηλεφωνικό του κέντρο να λένε πού είναι τα γραφεία του, το τηλέφωνό του να επικοινωνήσουμε. Δεν υπήρχαν ούτε γραφεία. Ούτε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ που κάθομαι είναι το σπίτι μου, έτσι. Εδώ είναι τα γραφεία του κινήματος φτωχών Ελλάδος. Γιατί δεν έχει οικονομική βάση. Να πάμε σε εκείνο. Και μου φάνηκε εντελώς περίεργο, είδα τις αντιδράσεις των
Εντάξει, το Facebook δεν είναι και τίποτα, ας το πούμε, να το πάρεις και πάρα πολύ σοβαρά, διότι ο άλλος μπορεί να πει από τη μεγαλύτερη σοφία μέχρι τη μεγαλύτερη αφέλεια με μεγάλη άνεση. Αλλά είδα ότι έμπαιναν γύρω από αυτό το ας το πούμε, το σήμα που εδόθη. Μετά μου τηλεφωνεί, επειδή έχω επαφή εμένα και λόγω του ότι δούλευα στην Era Sport 4-5 χρόνια, έχω κάνει και ραδιόφωνο, επικοινωνούσα μαζί μου από το εξωτερικό, Boston, Luton, New Jersey και τα λοιπά, από όλες και από τη Γερμανία, μυαλά πολύ δυνατά και νεανικά μυαλά. Και με πληροφορούσαν, μου λέγανε ιδέες, μου κάναμε, ανταλλάσσαμε απόψεις και τέτοια. Και το βρήκανε πάρα πολύ σωστό αυτό το κίνημα, το οποίο δεν έχει αυτό το στενό, ας το πούμε, θα έλεγα εγώ, πελατειακό σύστημα, το κομματικό, των ξεπερασμένων για μένα κομμάτων, και είναι ένα πλατή κίνημα που θα ενώσει τον κόσμο πάνω σε αυτό, το ότι μάλλον βάλαμε και το θεωρούμε θεμελιώδη λίθο, το ότι ο άνθρωπος με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Και μάλιστα ένας Πρίτανης της νομικής το θεώρησε το μεγαλύτερο φιλοσόφημα των τελευταίων ετών. Διότι ο άνθρωπος με τον άνθρωπο σημαίνει συμμετοχική διαδικασία. Για τον άνθρωπο δείχνει το σκοπό. Διότι το κίνημα είναι ανθρωποκεντρικό. Θέλουμε όλοι, τέλος πάντων, όλοι, μα αυτό είναι το καλό. Να περνάω εγώ και εσείς καλά και ο δίπλα ο γείτονας, ας πούμε, να χρωστάει στον κόσμο. Όχι, ας το φτιάξουν. Και με πληροφορήσαν ότι είχε μεγάλη απήγηση και άκουσαν, μου επιτρέπεις, αγαπητέ Αλέξανδρε. Βεβαίως. Παύλο, μπορείς να με αποκαλείς. Ας ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι, τώρα μου λένε κύριε πρόεδρε, έλεος. Και ο Σρόιντερ που ήρθε προχθές εδώ λέει, πώς θα σε αποκαλώ, κύριε πρόεδρο ή κύριε Κοντογιαννίδη? Λέω, εγώ θα σε αποκαλώ Αντώνη. Εσύ πες με πώς θέλεις. Λοιπόν, αγαπητέ Αλέξανδρε, με πληροφορεί κάποιος δημοσιογράφος στο εξωτερικό, μου λέει, τι έκανες εσύ? Λέω, τι να έκανα? Έκανα τίποτα κακό? Όχι, μου λέει, ολόκληρη εκπομπή της Deutsche Welle, αν έχουμε το Θεό μας, έκανε αναφορά σε αυτή την κίνηση. Μάλλον δεν μας κάλεσε ούτε το ράδιο, μην πω. Λοιπόν, και εκτός αυτού, από αυτήν λέει την εκπομπή, υπάρχει μια εφημερίδα η οποία είναι σε στυλ περιοδικό εφημερίδα, πολύ κουλτουριάρικη, της Βρέμης, το Courier Wester λέγεται, που είχε, λέει, μου στείλε το δισέλιδο. Και ότι είναι, λέει, πολύ σοφή ιδέα, που ένας καλλιτέχνης που κατέχει, λέει, και ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός και κατέχει τα μέσα και την επικοινωνία, ότι δημιούργησε αυτή την ιδέα και αυτό το κίνημα και θα έχει μέλλον, που είναι δυσάρεστο να λέμε ότι ένα κίνημα φτωχών έχει μέλλον, μακάρι να είμαστε όλοι ευκατάστατοι που λέμε, για να μην υπάρξει το κίνημα. Και λέω, κάτσε εδώ, είναι σοβαρό το θέμα, κάτσε να ασχοληθούμε. Περάσαν τα χρόνια, να μην πολυλογούμε. Κάναμε μια αποτυχημένη προσπάθεια, αλλά δεν πειράζει, ουδέν κακό που λένε. Το 19 πήγαμε να κατέβουμε πάλι, αλλά καλύτερα που δεν κατεβήκαμε, γιατί δεν είχαμε ούτε δικηγόρους να μας συμβουλεύουν, να μας βοηθούν, ούτε τίποτα, και είναι μεγάλη διαδικασία. Τώρα που μιλάμε, κρεμούνε καταστάσεις, δηλαδή μιλάμε εμείς και δεν έχουμε κλείσει ακόμα την press conference που είναι 45 λεπτά δωρεάν διαφήμιση, που ήταν το ζητούμενο για μας, άμα πάμε και σε αυτή τη φάση. Θα κάτσω λίγο πιο άνετα, γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Πώς θέλει, και το 19 κάναμε κι εμείς ένα λάθος, διότι τον άνθρωπο που στείλαμε, δεν ξέρω τώρα, αντί να κοιτάξει εκεί πέρα, να αφήσει στην πρόταση ένα τηλέφωνο κτλ, έβγαζε selfie έξω από τον Αριοπάγο. Με αποτέλεσμα να με καλέσει, αυτό θέλω να το τονίσω, η συμπεριφορά του τετάρτου ορόφου, που είναι η γραμματεία, ήταν άψογη. Ήταν όλες οι κυρίες συγγενείς. Δηλαδή με τέτοια αγάπη, και μάλιστα η προϊσταμένη τότε, η γραμματεία, η γραμματεύς της γραμματείας, μου τηλεφώνησε ιδιαιτέρως και μου λέει, τι κάνατε? Λέω, τι κάναμε? Ήρθε ο άλλος, εννοούσε τον συμπορευτή, και άφησε όλα τα χαρτιά. Ζητήσανε την ίδρυση του κόμματος 250 υπογραφές, εμείς πήγαμε 550.
Όλα τα έχετε εδώ πέρα, λέει, ένα τηλέφωνο να μην υπάρχει, να σας πούμε ότι ο άλλος ξέχασε να φέρει την ταυτότητα του κινήματος, δηλαδή το έμβλημα. Και λόγω του ότι δεν πήγαμε το έμβλημα, όχι στον Αριοπάγο, τότε υπήρχε ένας νόμος του Βούρτσι, Βούρτσις δεν είναι ο κύριος από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. που ήταν πρόεδρος της Βουλής. Της Βουλής, κύριος Βούρτσι. Είχαν ψηφίσει ένα άρθρο που έλεγε ότι το έμβλημα που πάει στον Άριο Πάγο πρέπει να πάει και ένα αντίγραφο στη Βουλή. Αυτό δεν το κάναμε. Φέτος το πήγαμε και στη Βουλή και μας λένε δεν χρειάζεται, έχει καταργηθεί ο νόμος από το φόβο μας. Τέλος πάντων, έγινε ένα τέτοιο και δεν πήραμε μέρος. Και εδώ, επειδή θα μας βλέπουν και ιντερνετικά σε μακριά και μακριά από την Ελλάδα, να πούμε ότι συνέβη το εξής παγκόσμιο φαινόμενο. Με βλάβεια τα πρωτοδικεία, τότε δεν ήταν ηλεκτρονική, ήταν πήγαινες αυτό, δικαστικός ευμελητής, το παράβολο, αίτηση, εγκρίθηκαν 33 υποψηφιότητες κανονικά. Ήρθε ο κατάλογος εγκεκριμένη, αλλά δεν μπορέσαμε να κατεβούμε, διότι η επιτροπή αυτή, η Α1, την οποία την έχω μάθει απ' έξω τώρα, απεφάσισε λόγω του ότι δεν υπήρχε αντίγραφο σε αυτό και ακαθαρά τυπικούς λόγους, και έχουν δίκιο, διότι έτσι πρέπει να είναι ο Άριος Πάγος, διότι δεν μπορείτε εσείς τώρα να πάτε και να πείτε θα κάνω ένα πανεφερές κίνημα. Δεν γίνεται. Έχουμε το copyright. Και έτσι, ιδιαιτέρως και εκτός νόμου θα έλεγα, μου είπε η γραμματέας ότι μπορείτε να κατέβετε ονομαστικά. Μάλλον αν ήταν να κατέβω εγώ σαν βουλευτής, να απαντήσουμε και έμεσα ότι λένε «Α, Κοντογιαννίδης, επειδή είναι και λίγο γνωστός και τα λοιπά, έκανε ένα κόμμα για να...» Μα σε οποιοδήποτε κόμμα να πήγαινα. Μα σε οποιοδήποτε. Θα έβγαινα βουλευτής. Μα εδώ βγήκα βουλευτής το 12 με 18.000 σταυρούς στη Β' Αθηνών, σε άσχετο χώρο και σε άσχετο χρόνο, θα έλεγε κάποιος. Δεν το κάναμε να βγούμε. Κάναμε να βγούμε βουλευτές, πηγαίναμε αλλού. Ούτε να τρέχω εγώ τώρα να κάνω τη γραμματέα, το μεταφορέα, να λέω αν το φορτηγό έφτασε στη Ρόδο και κάτι τέτοιο. Και έτσι τελείωσε. Ακολουθώντας την οδηγία πάλι, μου λέει: άκουσα να δεις. Εδώ υπάρχουν ορισμένα τυπικά που πρέπει να τα μάθετε. Άσε τώρα αυτό το πλατή σου πνεύμα περί δημοκρατίας και σοσιαλισμού και τα τέτοια. Εμείς δεν βάλαμε ούτε πρόεδρο, βάλαμε πρόεδρος 1, πρόεδρος 2, πρόεδρος 3, μπερδευτήκαν οι πρόεδροι. Μου λέει, άκουσα να δεις. Κάνε μια τροποποίηση του καταστατικού, βάλε εκπροσωπεί προς τρίτους Παύλος Κοντογιαννίδης, πρόεδρος του κινήματος. Το τηλέφωνό σου και ό,τι είναι, έλα εδώ. Κύριε Κοντογιαννίδη, συμβαίνει αυτό. Έλα εδώ κτλ. Ελήθη τώρα. Ίσως τότε εκείνα τα γεγονότα μας οδήγησαν σε αυτή την περίπτωση που είμαστε πολύ οργανωμένοι, δεν είμαστε ενδυναμωμένοι, τρέχουμε λίγα άτομα και εγώ πάνω απ' όλα, αλλά πιστεύω μέσα από την αποδοχή που βλέπουμε, δηλαδή όταν κάναμε πριν 30 μέρες ένα site και έχει 2.500 άτομα μπαινοβγαίνουν καθημερινά, κάποιοι ειδικοί μου λένε είναι νούμερα αυτά. Δύο, δυόμιση, τρεις. Και εκεί τι έχει? Πέντε πράγματα. Τη διακήρυξη και το καταστατικό. Αν εσύ θέλεις να σπαστείς το χριστιανισμό, θα διαβάσεις το πιστεύω και θα πεις ναι, δέχομαι. Και εμείς έχουμε τη διακήρυξη. Που την έκανα τόσο σύντομη, να είναι μία σελίδα, μία μισή σελίδα είναι, να το διαβάζει ο άλλος. Και μπαίνουν και γράφονται και γράφονται. Το κακό είναι ότι με την ανακήρυξη της νομιμότητάς μας να μπούμε στην εκλογική διαδικασία, το πήρανε και διάφορα site και το μάθε ο κόσμος, αλλά εκ των υστέρων ήδη κλείσανε χρονικά οι υποβολές για υποψηφίους και τώρα έχουμε 200 υποψήφιους χορεξάτους απ' έξω, αλλά εμείς δεν θα κατέβουμε σε όλη την Ελλάδα σε αυτή τη φάση. Θα κλείσω τώρα γιατί βρήκα καλό κλίμα απέναντι και μιλάω συνέχεια. Μιλάω το πρωί. Το είμαι εδώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το ιστορικό. Είναι και συγκινητικό, αλλά τώρα πρέπει να προσγειωθούμε στη σκληρή πραγματικότητα. Έχουμε μπροστά μας, εγώ προσωπικά πραγματικά συγκινήθηκα. Η κοπέλα μου μίλησε με δάκρυα.
Μου λέει επιτρέπει. Να κάνω μια διάκριτη. Δεν θέλω να πούμε το όνομά της. Ναι, ναι, όχι, δεν θα την πούμε. Είναι. Με, είναι... με ήλεξε, αυτή, πάρα έχω πολύ... υποψιαστεί ποια είναι. Ξέρω. Δεν θα πω το όνομα. Δεν πρέπει. Αλλά ήταν η άτυχη της ατυχίας. Ξέρουμε και οι δύο για ποιο μιλάμε. Με ήλεγξε, το λέω και ανατριχιάζω. Ναι. Επιτρέπετε, μου λέει, εσείς που σας αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος, μιλάει, σας βλέπει, με ζει εδώ στην περιοχή, ναι, όχι μόνο. Να μην έχετε παρουσιάσει, να μην έχετε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει αυτό. Πραγματικά ανοίγει το κινητό της, αμέσως ανταλλάξαμε μηνύματα, απάντησες αμέσως και λέω, συγγνώμη, έκανα λάθος. Λοιπόν, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Παρεμπιπτόντως, επειδή μίλησα προηγουμένως σε ένα μεγάλο, ας το πούμε, μεγάλο ραδιόφωνο, ναι, ναι, και ήταν σαν να αναμετέδιδα το τελευταίο πεντάλεπτο του ενός ντέρμπι. Και λέω, συγγνώμη, τώρα τι κάνουμε, τι να πω εγώ. Λέει, είναι εδώ έχουμε κανένα πρόβλημα, μήπως μας πούνε για το χρόνο. Όχι, όχι, παρακαλώ. Ξαφνικά πούνε ότι μιλάγε στον Αλέξανδρο Στεφανόπουλο και τον Γιαννίδη μισή ώρα. Άρα... όσο θέλει. Ωραία, εντάξει. Θέλει. Okay. Αυτό, γιατί μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση, ναι, κόσμος που το υποτιμούν τόσο πολύ και εσύ είσαι αγαπημένος στον κόσμο, όπως και... μας αγαπάει ο κόσμος, αμοιβαία και εμείς. Δυστυχώς, οι πολιτικοί μας τον υποτιμούν και του φέρονται πάρα πολύ άσχημα. Δεν είναι μόνο το debate of the season και όλα τα άλλα. Τα παραμερίζω όλα τα υπόλοιπα γιατί θα πούμε κοινά πράγματα. Τα ξέρει ο κόσμος. Υπάρχουν όμως σκληρές πραγματικότητες που χρειάζεται μια ρεαλιστική πολιτική πλατφόρμα. Ας πούμε, έχουμε μπροστά μας. Εγώ θεωρώ, ξεκινάω από το σενάριο εργασίας, υπόθεση εργασίας, ότι ο κόσμος σας αποδέχεται και μπαίνετε με ένα ικανότατο ποσοστό. Αυτή είναι και η προτροπή και αυτή είναι και η ευχή όλων μας. Υπάρχει όμως μια σκληρή πραγματικότητα. Κόκκινα δάνεια, φτώχεια, ανεργία, κόσμος που τρώει από τα σκουπίδια, κύριε Κοντογιαννίδη. Δυστυχώς. Έτσι. Στον κοινωνιστή. Αξιοπρεπέστατος κόσμος. Έτσι. Έχουμε δει και με τα μάτια μας. Ναι, και όλοι αυτοί συμπεριφέρονται, όλοι αυτοί οι χθεσινοί που είδαμε όλοι στο debate, σαν να μην υπάρχουν όλα αυτά. Σαν να υπάρχει μια κανονικότητα. Εγώ ανοίγω την τηλεόραση από τις διαφημίσεις μέχρι τα talk show, λες και είμαστε στην Ελβετία. Λες και δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά γύρω μας. Αυτοί οι άνθρωποι ζούνε, λες και ζούνε στο δικό τους κόσμο, το μικρό κόσμο ή το μεγάκοσμο, και δίπλα τους ο κόσμος πεινάει. Και το χειρότερο είναι ότι όταν υπάρχουν τέτοιες εικόνες και περιφέρεται ο Πρωθυπουργός ή οι υπουργοί ή αρχηγοί κομμάτων, προπορεύονται πομποί για να μαζέψουν όλα αυτά. Τα έχω δει και στην Αμερική. Για να μην χαλάσουν την εικόνα και το μεγάλο κάδρο. Αλλά εσείς είστε ένα κομμάτι από εμάς. Είστε ένας από εμάς. Όπως και εγώ έτσι αισθάνομαι. Έτσι, μπράβο. Για όλα αυτά είστε προετοιμασμένοι. Φαντάζομαι, γιατί το είδα το site, το ξεψάχνησα, το κατάπια. Να κατεβάσετε ιδέες, προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια, για τα ενίκια, για τις δημεύσεις των σπιτιών. Αντί να δημεύσουν την περιουσία όλων αυτών που μας ήπιανε τον μπουρί τη σόμπα στο αίμα, δημεύουν την περιουσία των φτωχών ανθρώπων. Αυτό γίνεται. Γι' αυτά είστε έτοιμοι να φτιάξετε μια μεγάλη πολιτική πλατφόρμα με ρεαλιστικές προτάσεις. Γιατί αυτό που είπατε, ναι, το έκαναν πολλοί κυβερνήτες. Τους κάλεσαν εδώ και τους είπαν, έλα δάτε εδώ ρε πονηρή. Υπάρχει αυτό. Εδώ. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά όταν είδα την αποδοχή την περασμένη εβδομάδα, γιατί έχουμε τεράστια επικοινωνία και επαφή, με τον Χρήστο τον Βαλαβανίδη που μπήκε τώρα τελευταία, πάρα πολύ δυνατό μυαλό, φοβερό παιδί, και ο Ηλίας Λογοθέτης που θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή κανένα άλλος, ας το πούμε, κομματικός χώρος δεν έχει τέτοιο διανοούμενο για μένα. Φαίνονται τα κείμενά του στα δικά μας, στο Facebook και στο site. Φοβερός ομιλητής και σύντομα θα δείτε που εχθές προς τα ξημερώματα, τελειώσαμε με καθυστέρηση μιας δοκάσαμε μια εβδομάδα που λένε διαφήμιση, το δεκάλεπτο αυτό βίντεο σποτ που θα παίζει, ξέρω κι εγώ, η τηλεόραση. Θα το δείτε, θέλω την άποψή σας. Εμείς όταν το είδαμε τελειωμένο, εμείς όταν λέω, εγώ και ο, ναι, ναι, ο Ροζάκης, θα πω το όνομά του, διότι το παιδί αμυστεί, δουλεύει, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα γιατί είναι expert, είναι του αστροφυσικού Ροζάκη ο γιος, είναι πολύ σημαντικό. Ο Γιάννης, να είναι καλά ο άνθρωπος, δυνατός, κουρασμένος, όταν μετά από ανταλλαγές μικροπαρατηρήσεων φτάσαμε σε ένα βίντεο, εμείς βάλαμε τα κλάματα.
ξεκινάει με ένα κομμάτι της διακύβευσης. Μην το πεις. Άστο να το δούμε. Άστο να το δούμε. Ναι, ναι, ναι. Ή να μου το στείλετε. Να το όχι, βάλω... τώρα δεν μπορούμε. Πρέπει μετά, όταν το βγάλουμε στο YouTube. Και εσείς θα στείλετε αυτή την κουβέντα να τη βγάλουμε στα δικά μας μέσα. Μόνο θα τη στείλω. Ναι. Χαμό. Θα... Ναι. Πάμε παρακαλώ. Και εγώ αυτό που είχα πει από το 19 και το 19, λέω παιδιά, μην ψάχνετε τι ποσοστά θα πάρουμε και τι αυτά και τα λοιπά. Εμείς η προσπάθειά μας είναι, επειδή δεν μας παίζουν τα μέσα, να μπούμε νόμιμα και να αποκτήσουμε τα πλεονεκτήματα της νόμιμης προβολής και διαφήμισης σε πρώτη φάση να μας μάθει ο κόσμος. Δηλαδή ήδη τον τελευταίο μήνα, δηλαδή θα έλεγα και εσείς τώρα, και εσύ Αλέξανδρε μου, και πρωί δημοσιογράφος από τον άλλο σταθμό και το βράδυ που θα γίνουν. Από αυτό μάθατε, δηλαδή μπήκε ο Αντώνης ο Κανάκης, να είναι καλά. Το είδα. Κάνει ένα 30 δεύτερα. Και βλέπω γίνεται 150, χαμός. Το είδα. 150 μπήκαν και γραφτήκα την ίδια μέρα. Τρομάζω τώρα. Βγαίνει μετά ο Αντώνης ο Σρόιντερ, ο οποίος του λέω εγώ δεν πάω σε χάι μπαρ και σε αυτά και τα λοιπά και είναι με αυτοκόνη μας. Θες να έρθεις στο σπίτι, ένα αξιοπρεπέστατο, μισαίο νοικοκυριό. Ήρθε εδώ που κάθομαι ήμουν εγώ, απέναντι ήταν. Και ήρθε να κάνει ένα τέταρτο συνέντευξη. 2 ώρες καθίσαμε. 2 ώρες. Λέω, τι να πρωτοβάλεις από αυτά. Λέω, πρόσεξε να πούνε ό,τι πρόβλημα. Μετά από αυτό πάλι, άλλο ένα αυτό. Μετά από αυτό που κάνουμε τώρα, άλλο. Δηλαδή, άμα βγει το... Εγώ πιστεύω ότι αυτό το... Πια δεν είναι... Επειδή είμαστε και καλλιτέχνες, για μένα καλλιτέχνες... Γιατί λένε συνήθως, αυτό θέλω να το απομυθοποιήσουμε τώρα οι δυο μας. Αρχίζουν και... Είναι πρωτόγνωρα αυτά που ακούν από εμάς. Οι άλλοι. Όταν λέμε... με ρωτάς εμένα για την οικολογία, γιατί υπάρχουν και άλλα μικρά κόμματα. Όταν εγώ ως Έλληνας δεν έχω οίκο, θα μου το πάρουν αύριο, κοψοχρονιά, να σκεφτώ αν ο λόφος απέναντί μου είναι πράσινος. Μα δεν έχω τον οίκο μου. Από τον οίκο δεν βγαίνει οικολογία. Λέω, σεβαστεί βεβαίως και η φύση. Ή το άλλο. Πήγε σε μια συνέντευξη ο Χρήστος Βελαβανίδης λέει και κάθεται λέει και με ρωτάνε λέει, και μου λένε ποια είναι η δική σας εξωτερική πολιτική. Και σου λέει εγώ δεν είμαι δένδυας. Εμείς τώρα λέει ενδυνάμουν. Είμαστε κίνημα ενδυνάμει. Δεν έχουμε ολοκληρώσει. Ούτε κατεβάζουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Έχουμε απόψεις. Εμείς όπως όλοι έχουν τα μέτρα που λέμε αμπερόμετρο, χρονόμετρο, θερμόμετρο. Εμείς έχουμε το ανθρωπόμετρο. Αυτή η πράξη ευνοεί τον άνθρωπο, τον Έλληνα, μέσα. Αυτή δεν τον ευνοεί. Αυτή τον επιβουλεύεται. Αυτό και τους είπα, επειδή τα παιδιά είναι και λίγο δειλά και άβγαλτα τα περισσότερα που πάνε, λέω τίποτα. Τι είπε, δηλαδή βλέπω ολόκληρη, αν είναι δυνατόν, σοβαρή προεκλογική ομιλία να λέει η Δήμητρα και η Δήμητρα, και ο άλλος έβγαλε τη Δήμητρα. Συγγνώμη, δηλαδή είσαι σοβαρός άνθρωπος. Βρε αδερφέ μου, λέω εμένα με ρωτήσουν, μου πούνε. Και είναι και καθηγητής Πανεπιστημίου. Ναι. Να του πω εγώ το εξής. Να το πούμε εμείς, να το πάρουμε και την πρωτεία. Εμάς, σαν κίνημα φτωχών Ελλάδος, δεν μας ενδιαφέρει η ονομοσία του νομίσματος. Δεν πάνε να το λένε και Μίτσο. Μπορείς με 10 Μίτσους να ζήσεις. Να πληρώσεις τον νίκη, το ρεύμα, το φαγάκι των παιδιών. Τι καθόλου. Έχουμε σχέδιο και μακρόπνο. Αλλά μην τρελαθούμε. Διότι δεν ξέρω αν κάνει, αλλά εγώ θα το πω. Δεν είχαμε τη δυνατότητα. Δεν προλάβαμε. Και το σύστημα δεν λειτουργήσε καλά. Μας έκοψε γύρω στους 17 βουλευτές υποψήφιους, διότι μπλόκαρε από τη μια, δεν μπλόκαρε από την άλλη, όπως έγινε με τη φίλη τη γνωστή που φαντάζομαι ποια είναι. Ναι. Ήταν η τελευταία που μπλόκαρε το σύστημα. Και χάναμε τις ισορροπίες, είμαστε σε ένα πανικό, γιατί πρέπει να είσαι και 60-40. Μείνανε απ' έξω τουλάχιστον 17. Θα μου πεις θα σωνόταν η περίπτωση. Όχι. Και με αυτούς τους 26 που κατεβάζουμε, 26 κατεβαίνουμε εμείς, προσπαθήσαμε να πιάσουμε το 30% των περιφερειών, γιατί δεν έχουμε μία να μας πληρώσει το κράτος τζάμπα το χαρτί, που είναι μεγάλο. Πιάσαμε 22 περιφέρειες.
εξαπλωθήκαμε σχεδόν στα μύγη και στα πλάτη, αλλά τι να κάνουμε. Εκ των υστέρων βρέθηκε για την Αργολίδα, βρέθηκε για τη Μεσσηνία, βρέθηκε, ξέρω, δηλαδή είναι περιοχές που δεν έχουν υποψήφιο. Αν με αυτό το 30% των περιφερειών μπούμε στη Βουλή, και αυτό θα το πω, και πες μου κι εσύ, αν το έχεις συναντήσει στη ζωή σου, εμπειρικά, ότι ένα κόμμα, ας το πούμε κόμμα, γιατί κόμμα μπαίνει βάσει των συνταγματικών, γιατί είναι κίνημα, κόμμα το λέει ο Άριος Πάγος, εάν με 1.800 ευρώ budget για προεκλογικό αγώνα μπει στη Βουλή. Εάν υπάρχει κάπου, σε παρακαλώ, έχεις γνωριμίες να έρθει το βιβλίο Γκίνες να περάσει. Το κίνημα Αυτοκών Ελλάδος με 1.800 ευρώ προεκλογικό αγώνα, και αυτό ρε φαινέ, μπήκε στη Βουλή. Αν γίνει αυτό, θα είναι τρελό. Εγώ, Παύλο μου, αφού μου το επέτρεψες και είναι τιμή μου και με συγκινείς, εγώ αυτό δεν θα το πω έτσι. Αυτό θα το πω θαύμα από το Θεό. Αυτό είναι υπέρβαση. Όπου τώρα έρχεσαι στα λόγια του Ηλία και στα δικά μου. Αυτό, αγαπητέ μου, είναι θαύμα από το Θεό. Παναγία. Και πρέπει να το δεχτείτε έτσι όπως έρχεται. Γιατί υπάρχουν αυτό και άλλοι. Αυτό συζητάμε κι εμείς. Το πιστεύεις. Αυτό συζητάμε. Δηλαδή, συμβαίνει μια αναποδιά. Κραπ βρίσκεται η λύση στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Εχθές έτρεχα να κάνω μια εξουσιοδότηση τον λογιστή για να κάνει μια διευθέτηση για να είναι το κίνημα ορθό προς όλες τις πλευρές, και τρέχω στα ΚΕΠ για να το γνήσω τις υπογραφές, πάω να βγάλω και δεν έχω ταυτότητα. Δεν είναι δυνατόν. Πού πήγα τώρα να χάσω την ταυτότητα 5 μέρες πριν τις εκλογές, ξέρεις, πρέπει να τρέξεις, να κάνεις, να αλλάξεις στοιχεία. Λέω, κάτι γίνεται, δεν μπορεί. Είναι ίσως κακή ενέργεια, διότι υπάρχουν και κακοί άνθρωποι που δεν μας πάνε και πολύ. Και λέω, τι θα κάνω, πού ήμουνα. Λέω, ήμουν έξω από το προποτζίδικο και έπαιξα 5 ευρώ λότο. Μπας και σωθεί το κίνημα. Λέω, μήπως μου, και πάω και το βρίσκω εκεί. Αυτό ήταν δίπλα στη γωνία. Αυτό δεν. Οι ιδέες που λέει ο Ηλίας, ας πούμε, λέει, μου έρχεται λέει κάτι. Λέει, το μυαλό μου λέει, δεν σταματάει. Γράφει κάτι ασύλληπτα κείμενα. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Είμαι το δικηγόρο το Λάμπρο, το Τζοπρά, ο οποίος τον ευχαριστούμε τα μέγιστα. Λέω, θα σε κράξω δημόσια. Γιατί για το καλό είναι. Δεν είναι δυνατόν να μην πω ότι ο Λάμπρος θα δεν ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να είμαστε νόμιμοι τώρα. Μας το γνωρίζει και εμάς το Λάμπρο. Καταπληκτικό παιδί. Και η Βασιλίνα, η συνεργάτης, που τρέχαμε, αλλάζαμε. Εκεί πια το Άριος Πάγος έγινε σπίτι μας. Διορθώσεις ονομάτων, λάθος αιτήσεις. Τι γλυκύτατοι άνθρωποι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να. Είναι κάτι το συγκινητικό. Συμφωνώ απολύτως. Κάτι έρχεται από κάπου, δεν ξέρω από πού έρχεται. Αυτό που διηγείσαι είναι η υπέρβαση, η ανθρώπινη και το θαύμα, το ζωντανό θαύμα του Θεού. Εγώ έτσι το βλέπω όπως μου το περιγράφει. Και εμείς. Δεν είναι ανεξήγητο. Ανεξήγητο. Δηλαδή, κάθε μέρα παρουσιάζεται και κάτι. Τώρα, μόλις τελειώσουμε, στείλανε μήνυμα από την περιφέρεια Ρόδου, τα ψηφοδέλτια, λέει, με αγωνία, τρία μηνύματα στείλανε, που σημαίνει ο υπεύθυνος εκεί, που θα παραλάβει τα ψηφοδέλτια, τα περιμένει με αγάπη. Και λέει, δεν ήρθαν. Και μου λέει, δεν, παρακαλώ, επιμεληθείτε, εντάξει, φύγανε χθες. Τώρα, μέχρι να πάνε στο καράβι, έχουμε και αύριο. Θα φτάσουμε. Μόνος σου τα κάνεις αυτά. Βοηθάνε. Βοηθάει και ο διοικητής. Ο τυπογράφος, του λέω, αδελφέ μου, εμείς δεν έχουμε μέσο να τα... Δεν του λέω το όνομά του, το πω στη δεύτερη εκλογική μάχη. Λοιπόν, λέω, ο Θεός έστειλε, όταν ψάχναμε επί 2 μέρες να βρούμε τυπογραφείο. Είναι αλήθεια που την πέσανε διάφοροι, παλιοί, κομματάρχες μικρών, αντιμικρών, συνασπισμών κτλ. Τα είχαν να με βοηθήσουν. Δεν μπορώ... Μπορεί να θέλουν να με βοηθήσουν, τους ευχαρίστησα, αλλά προφανώς θα είχαν και... Είπα του, καθόμαστε ένα βράδυ εδώ στο σπίτι με τον Λάμπρο. Παύλο μου, όλη η ιστορία είναι ο Μπερδές, το Μάρο. Ναι, εγώ θέλω να φεύγω από αυτά, λέω, να το βλέπω πιο αισιόδοξο. Και λέω τώρα, αυτοί λέω και μίζα να μην πάρουνε, σου λέει τώρα, έχει θα πάρει
700 δεσμίδες πήραμε χαρτί, τόνι είναι αυτό. Μήπως θέλουν να δω και τα λοιπά. Λέω, όχι, λέω, ξέρεις, λέω, στο πίσω μέρος του μυαλού μου και μου το έπανε. Αυτοί θα θέλουν συνεργασία στις δεύτερες εκλογές. Και εγώ δεν θέλω να είμαι υποχρεωμένος. Και στις πρώτες εκλογές μου κάνανε πρόταση και αξιόλογοι άνθρωποι και τα λοιπά. Λέω, δεν είμαστε μαζί. Όχι, μα και εμείς συμμετοχική διαδικασία και δημοκρατία. Λέω, δεν είμαστε μαζί. Όταν εσύ αναφέρεις και λες ανήκουμε στον κεντρό χώρο, του λέω τι είναι ο κεντρός χώρος. Ανάλυσέ μου. Εγώ ξέρω ότι στο ποδόσφαιρο ο κεντρός χώρος είναι το δεκάρι που παίζει στο κέντρο. Ο εξτρέμ, τι είναι κέντρο δεξιός. Τι είναι κέντρο αριστερός. Τι είναι πια αυτές οι ταμπέλες. Δηλαδή 5 συνταξιούχοι που παίρνουν 500 ευρώ και ο ένας, ο ένας είναι της Νέα Δημοκρατία, ο άλλος είναι το ΠΑΣΟΚ, άλλος το ΚΙΝΑΛ, άλλος το ΣΥΡΙΖΑ, άλλος το ΚΟΥΜΕ. Τι είναι, γιατί είναι, ποια είναι η κοινή τους βάση. Ότι είναι φτωχοί, δεν βγαίνουν, άρα ανήκουν σε εμάς. Έξω τα χρώματα. Στην αρχαιότητα υπήρχε θεότητα που λεγόταν παινία για αυτούς που αγαπάνε και τον κλασικισμό. Η παινία δεν είχε χρώμα, ούτε κίτρινο, ούτε πράσινο, ούτε... ήταν κατάμαυρη. Γιατί ήταν η προτελευταία απειλή του ανθρώπου και για μας η φτώχεια είναι η μεγαλύτερη απειλή. Μετά έρχεται ο πόλεμος και ο θάνατος, όπου και οι δύο έχουν το μαύρο χρώμα. Ο ένας με το δρεπάνι και οι άλλοι με το πουγγί άδειο. Με αυτή την έννοια. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο τυπογράφος όταν μου λέει ο δικηγόρος, άσε έχω κι εγώ ένα τυπογράφο και είναι ένα καλό παιδί και επαγγελματικά. Κάνουμε ανοιχτή ακρόαση, εγώ από εδώ ή άλλοι από το γραφείο. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Μη μου πάθεις τίποτα. Λέω, μη μου λες τώρα και εσύ τέτοια πράγματα. Λέει, το θέμα τυπογραφείο ξέχνα το. Λέω, δηλαδή, θα τα αναλάβω εγώ όλα τζάμπα. Έπαθε σοκ. Επομένως, έχω συγκινηθεί τώρα. Δεν το καταλαβαίνεις. Εκεί την ώρα μου βγήκε όλη η ένταση. Έκλαψα. Γι' αυτό σου μιλάω για ένα ζωντανό θαύμα. Παράλληλα με αυτά που ζούμε. Τι να πω. Τέλος πάντων, ας το ελαφρύνουμε λίγο που λένε. Ναι, γιατί βαραίνει και δεν είναι σωστό. Για... όχι, ζούμε κατά... εγώ ειδικά, επειδή εγώ κάνω τα πάντα. Εγώ και ο Χρήστος ο Δραγάτης, που είναι ένα καλό παιδί, παράτησε τη δουλειά του. Αυτός νεότερος κατά πολύ και τρέχει. Και εγώ πια, δηλαδή δεν μπορείς ούτε να κάνεις, λέω στους δημοσιογράφους, που είναι καλά οι άνθρωποι. Παίρνουν από διάφορα, μας αγαπάνε κι αυτοί. Θυμάμαι εγώ και από την επαγγελματική μου ενασχόληση. Και οι δημοσιογράφοι, έχω κάνει και στο ραδιόφωνο, κάνει στην τηλεόραση, έχω κάνει διαφημίσεις, έχω κάνει χίλια δυο. Και με τον πολιτικό λόγο, εμένα έχει μεγάλη τηλεθέαση ο πολιτικός μου λόγος. Και θα σου πω κάτι, ο πολιτικός, όχι ο κομματικός μου λόγος, όπου καταλαβαίνεις. Τώρα κάνουμε πολιτική εμείς. Πολιτικό, αλλά είναι ανθρώπινη. Ναι, υπερανθρώπινη πολιτική. Θυμάμαι, το ελαφρύνω λίγο, είχα γύρισμα σε ένα σύριαλ μεγάλη επιτυχία, Βέρα στο δεξί, και πέρναγα μπροστά από την Αγία Παρασκευή, από την ΕΡΤ. Τότε ήταν η Σεμίνα Διγενή, ναι, νομίζω, είχε μια πρωινή εκπομπή, πρωινή ζώνη, έτσι, καλλιτεχνική, ψυχαγωγική, ωραία ήταν. Και παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, σε παρακαλώ, έλα αύριο. Λέει, ήταν της Απόκρεο, ήταν καρναβάλι. Λέω, σε παρακαλώ, τότε έχετε καρναβάλι, αυτό να μιλήσω. Λοιπόν, εγώ έχω γύρισμα μετά. Έλα, περνώντας από εδώ, λέει, κάτσε μισή ώρα. Και είναι και δύο Βραζιλιάνες, αυτά και εκεί. Και κάνουμε μία ανάλυση για την κουλτούρα. Η κουβέντα αυτή που κάναμε μισή ώρα στην ΕΡΤ, παρακαλώ, που ξέρεις ότι η τηλεθεάση είναι του Βυθού. Την άλλη μέρα μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις, λέει, τι χτυπήσαμε. Πότε. Λέει, χθες που μιλάγαμε για τις αποκριές, για τα έθιμα, τα ίδια. Λέω ότι 45. Άλλο τώρα πρέπει να με πληρώνετε. Πρέπει να με πληρώνετε. Θέλω να σου πω ότι όλα τα κανάλια, όλα μα όλα, και δεν τους ξέρω, οι δημοσιογράφοι, μας αντιμετωπίζουν τώρα
Γιατί εμείς τώρα κάνουμε πολιτική. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Κοντογιαννίδης πολιτικός, ας το πούμε. Ο άνθρωπος, θα λέω. Ας το πούμε, ο άνθρωπος πολιτικός Κοντογιαννίδης. Δηλαδή, σαν να συμπάσχουν κρυφά από κάτω και ενδιαφέρονται. Δεν ήρθε το βίντεο. Πότε θα κάνετε την press conference στο μεγάλο διακαναλικό κτλ. Δελτίο τύπου. Λέω, δεν ξέρουμε. Τώρα, από το πρωί ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος. Να πούμε, OK, την 5η, 18 του μήνα να πάμε να κάνουμε. Μήπως το χάσουμε και αυτό, 45 λεπτά. Είναι μεγάλος χρόνος. Εννοείται το Σάββιο ή στη Γενική Γραμματεία. Δεν ξέρω, ξέρεις εσύ πού να απευθυνθούμε. Γενική Γραμματεία θα μιλήσετε με τον κύριο Γιώργο Μαλούχο. Είναι ο γενικός. Δηλαδή, βρήκαμε, μας δώσανε, πήραμε στο ψηφιακής πολιτικής. Ναι, μας είπε στον τάδε, και μετά πήρα ένα τηλέφωνο και βγήκε κάποιος κύριος ο οποίος έχει τον χώρο των γυρισμάτων και αυτός μας έκλεισε, διότι εκεί πάνε γυρίζουν όλη μέρα τα 45 άρτα. Και μας έκλεισε, λέει, 18, 5, γιατί κλείνουν αυτά. Και λέω, είναι σίγουρο, και τώρα ψάχνουμε να δούμε ποιος σιγουρεύει ότι θα είναι. Κλείσαμε το πλατό, αλλά δεν ξέρουμε. Όλα θα γίνουν. Πάρε το κύριο Μαλούχο και πες το Παύλος Κοντογιαννίδης. Μιλάγαμε, σε παρακαλώ, 5-18, 3 η ώρα. Θα σου στείλω τα τηλέφωνά του και το email. Θα τα λύσουν όλα αυτοί. Τι είναι αυτό που θα ήθελες όμως, αν σου έλεγα, γιατί θα έχεις τη δυνατότητα από αυτές τις ευκαιρίες που θα δοθούν και από ό,τι φαίνεται έχουμε και δεύτερο εκλογικό γύρο και ίσως πάμε και σε τρίτο. Το είπε εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Μητσοτάκης. Το είπαν όλοι, σχεδόν το είπαν όλοι. Εντάξει, λογικό είναι, γιατί είναι και νέο σύστημα και τα λοιπά. Από αυτή την πολιτική κίνηση, η οποία είναι βαθιά πολιτική, αλλά ταυτόχρονα και βαθιά ανθρώπινη. Κρατάω το ανθρώπινη, επέτρεψέ μου, σε διακόπτω, αλλά κρατάω το ανθρώπινη. Έτσι είναι, είναι αληθινό αυτό. Δηλαδή, και όση ώρα σε ακούω, αυτό εισπράττω. Όμως, εγώ πάω στην υπόθεση εργασίας ότι μπήκατε στη Βουλή. Ναι. Έχετε σκεφτεί τις πρώτες ενέργειες ή, ξέρω, τις πρώτες κινήσεις, τις πολιτικές μέσα στο Κοινοβούλιο ή κάποια σχέδια νόμου που υπάρχει αναγκαιότητα, γιατί εκεί θα σας βαθμολογήσουν όλοι όσοι τώρα με συγκίνηση συντρέχουν και βρίσκονται δίπλα σας. Το σκέφτηκα αυτό. Και, μάλλον δεν ήθελα να το σκεφτώ, γιατί στα δικά μας ψηφοδέλτια είναι από διανοητές, καλλιτέχνες κτλ. Μέχρι, ξέρω κι εγώ, ο Στέλιος ελαιοχρωματιστής, ταξιτζής, μια πολύτεκνη μικρή μητέρα, 26 χρονών, είναι δάσκαλος στα ΜΕΑ, παιδί από πολύ δυνατό μυαλό. Και φέρνω όλες αυτές τις φιγούρες και λέω, εσείς, πώς θα μπούμε εμείς έτσι. Δηλαδή, είναι κάτι πολύχρωμο, αλλά διαφορετικό. Εγώ τις σκέψεις μου τις βλέπω σε εικόνες από πολύ μικρός. Πάντα σκέφτομαι με εικόνα. Λέω, άντε μπήκαμε, εγώ έχω μπει στη Βουλή, ορκίστηκα, το ξέρω το κόλπο. Και είχα πάρει και ένα κουστούμάκι το οποίο το έδειξα. Και μου λέει, έχεις κουστούμι να μπεις μέσα. Του λέω, έχω το παλιό, το οποίο το χρησιμοποίησα μόνο 2 μέρες. Είμαι βουλευτής για Γκίνες. Μία ορκιστήκαμε, μία ψηφίσαμε πρόεδρο τον, που έλεγε για τον άνεμο, πες τον, ο Πολύδωρας. Ναι. Τιμήσαμε τη μνήμη της γενοκτονίας και την άλλη μέρα διαλύθηκε η Βουλή. Αλλά έχω την εμπειρία. Πώς θα μπει αυτό το puzzle? Είναι από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Θα σοκαριστούν. Λέω, μόνο που θα μας δουν τις φάτσες θα σοκαριστούν. Μετά λέω, μπαίνουμε μέσα, ξέρω τα διαδικαστικά. Και μάλιστα προχθές συζήταγα εδώ με την γυναίκα μου, τη Σύση, ας πούμε, και λέγαμε το εξής. Λέω, εκεί λέω, αν μπούμε, θα μας πούνε, έχετε δικαίωμα να βγάλετε έναν αντιπρόεδρο της Βουλής, λέμε τώρα. Τι να κάνουμε, ποιος από εμάς μπορεί να αναλάβει να είναι αντιπρόεδρος? Πρόσεξε, αυτά είναι θεόσταλτα. Κάποιος θα πει ότι έχουμε ζαλτάρει. Και λέω, αγαπητέ Αλέξανδρε, λέω, θα πω στον κύριο που διευθύνει την κουβέντα, κάντε μας τη χάρη σας παρακαλώ. Επειδή εμείς ίσως δεν έχουμε και την ικανότητα και την πείρα, βάλτε κάποιον άλλον
στη θέση του δικού μας αντιπροέδρου, διότι δεν ξέρουμε, θα μάθουμε και σας έχουμε εμπιστοσύνη. Διότι γιατί βγάζει ο κανονισμός της Βουλής από το κόμμα τον πρόεδρο, από τον άλλο δύο αντιπροέδρους κτλ. Γιατί? Για να ελέγχουν την κουβέντα. Να είναι ευνοϊκοί προς τους συμμετέρους. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Και θα σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Έχω κάνει ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδες. Επιστολή Παύλου Κοντογιαννίδη προς τους ψηφοφόρους. Και λέω, εμείς λέω, με το ζόρι βρήκαμε υποψηφίους. Με το ζόρι. Άγιους ανθρώπους, άγνωστους. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί το ρώταγα στον δικηγόρο μας, λέω, μήπως είμαστε παράνομοι, επειδή δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε εκπρόσωπο στην εφορευτική. Και κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, λέω, γιατί θα έρθει η επιφύτης. Και λέω, οι εφορευτικές γιατί υπάρχουν? Γιατί ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον, μη γίνει καμιά νοθεία, μη σχιστεί κανένα ψηφοδέλτιο κτλ. Και το βιντεάκι αυτό, προτρέπω τους τηλεθεατές μας σήμερα να μπουν στο site να το δούνε. Έχω κάνει δύο επιστολές προς ψηφοφόρους. Και λέει, η λέξη είναι όντως συναριστουργηματική. Εγώ στην πρώτη δόση το παθόρμητα, αλλά μετά όταν το άφησε και μου λέει εσύ σου το έξι, λέει, ξέρεις τι έχεις πει? Για μας, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση αμφιβολίας. Εξάλλου εμπιστευόμαστε ακράδαντα το δικαστικό λειτουργό, που είναι κρατικός λειτουργός. Να πάρει τα χαρτάκια, να πει τόσο είναι Δημοκρατία, τόσο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο το ΠΑΣΟΚ, ρίχνα στο κουτάκι, γεια σας. Άρα, αυτοί που στέλνουν εκπροσώπους σε βουλευτικές, ο ένας φοβάται τον δόλο του άλλου, μήπως τον κλέψει. Από μας, κατά λίγο, δεν έχετε τέτοιο φόβο. Γιατί δεν θα σας κλέψουμε, διότι δεν θα είμαστε παρόντες. Κατάλαβες? Εγώ τη θεωρώ πολύ μεγαλειώδη αυτή η άποψη. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι μεγαλειώδης πολιτική πράξη αλτρουισμού και ανθρωπισμού. Είναι δεν την έχει συνηθίσει αυτή η σκληρή κοινωνία. Αυτή η σκληρή και αντισόπιτη και απάνθρωπη κοινωνία, όπως την έχουν μεταμορφώσει, δεν την έχει συνηθίσει. Είναι το δεύτερο που μου. Όχι, είναι πολιτικός αλτρουισμός. Εδώ έρχεται το άλλο, αφού υπάρχει αυτή η αποδοχή και η οποία θα αυξάνεται σιγά σιγά. Από την κουβέντα που κάνουμε θα καταλάβει ο κόσμος και θα γίνει και ο άλλος, θα το πούμε στον άλλο. Τι γίνεται τώρα? Εγώ παρομοίασα, έλεγα και στον Ηλία το πρωί και στον Χρήστο και λέω, ξέρετε, έλεγε ο Ηλίας, μα δεν είναι δυνατόν, μου λέει. Λέω, ξέρεις τι φοβάμαι? Είναι σαν να έχουμε αγοράσει ένα γκαράζ, ξέρω και εγώ, 3x2 και ξαφνικά μας χαρίζουν ένα πούλμαν και πώς θα το βάλουμε μέσα? Δεν χωράει. Αν γίνει αυτό, τι να πω, δεν ξέρω. Θα το αντιμετωπίσουμε και την ώρα με την ίδια διάθεση και την ίδια έμπνευση. Το ζητούμενο είναι ότι θα είμαστε πάρα πολύ χρήσιμοι από οποιοδήποτε πόστο μέσα στη Βουλή. Και θα σου πω, δεν ξέρω αν κάνει και ονομαστικά, το 12, το Μάιο βγήκα με σταυρό προτίμησης, διότι ψηφίζανε στη Β' Αθηνών Παύλο. Ερχόταν, ξέρω κι εγώ, εγώ ήμουνα με τον Δημαρά για να βοηθήσω τον Γιάννη και λέει, δεν μας ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Καμμένος, πρόσεξε όμως, λέω, θα φας το καπέλο μετά, το σομπρέρο. Αυτό είναι λογικό. Τέλος πάντων, μου λέει, τι να κάνω, να μην πάμε, λέω, βάλει και το όνομά μου, πληρώστε το παράβολο γιατί δεν είχα και παίρνουμε και βγαίνουμε. Και ερχόταν, δεν θυμάμαι, μια γυναίκα από το Εγάλεο. Δηλαδή είμαι στο συνδυασμό του Καμένου, διότι είχε πολλές άλλες συλλογικότητες τότε. Και έρχεται με αγκαλιάζει. Πλάσα τη μάνα μου σε ένα τέτοιο πράγμα, η θιά μου. Και μου λέει, αγόρι μου, αγόρι μου, αν και δεξιά σε ψήφισα. Στο συνδυασμό του Καμένου. Άκουσον τώρα. Και λέω, ρε παιδιά, εδώ τον κόσμο τον έχουν τρελάνει. Δηλαδή ήρθε η γυναίκα, λέω, τι δουλειά κάνεις? Λέει, συνταξιούχα. Πόσο παίρνεις? 350 ευρώ. Και ήρθε η γυναίκα αυτή, μαγκαλιάζει στο Εγάλο και μου λέει, αν και δεξιά σε ψήφισα. Και υποτίθεται εμείς είχαμε τον Καμμένο σαν σχήμα. Και λέω, ρε παιδιά, αυτά όλα είναι παραμύθια.
Και κάποτε, στις όχι αυτές, τις τελευταίες ευρωεκλογές, τις προτελευταίες, είχε μια εκπομπή πολύ δυνατή, Ενικός Τζιάρο, Νίκος ο Χατζηνικολάου, και ήταν πάνω τότε, στο Σταρ νομίζω, και κάλεσε και εμένα, δεν ξέρω, με συμπαθούσε, ξέρω κι εγώ, έτσι, για την κουβέντα. Και πάμε εκεί πέρα, και είναι αυτό που δήθεν έχουμε και 30 άτομα, που είναι ο λαός. Και βγήκαν τα αποτελέσματα. Και αρχίζουν τα παράπονα αυτά και εκείνα, πάλι και πάλι οι ίδιοι και... Μου λέει εσείς κύριε Κοντογιαννίδη, τι έκανε. Λέω, εδώ λέω, βρίσκομαι προεκπλήξεως. Οι κύριοι, λέω, εκπροσωπούν μια μερίδα του λαού. Αυτοί ψηφίζανε, λέω, πριν μια ώρα, πριν 5 ώρες. Και βρίζουν τα αποτελέσματα που βγάλανε. Λέω, κάτι συμβαίνει. Λέω, εγώ έχω την εξήγηση. Εγώ λέω, διάβασα, λέω. Μ' αρέσουν τα ωραία που λένε οι άνθρωποι, από όπου και προέρχονται. Λέω, ο Άιζενχάουερ στην Αμερική κατόρθωσε να τριχάσει τον μέσο Αμερικάνο πολίτη. Όχι να τον διχάσει, να τον τριχάσει. Στην ψυχολογία είναι τριχασμός. Λέω, άλλα να σκέφτεται, άλλα να θέλει και άλλα να ψηφίζει. Εάν εμείς τον φέρουμε τον Έλληνα πολίτη και κεντράρει, όπως λέει και στο σποτ που θα δείτε σε λίγο, ο Έλληνας πρέπει να σκεφτεί με θάρρος, τόλμη, λογική και να πάει να ψηφίζει αυτό που θέλει πραγματικά. Όχι αυτό που του επιβάλλουν να θέλει. Τι να σου πω. Εδώ είναι κοντή γιορτή, θα δούμε. Το κέρδος ξέρεις ποιο είναι, ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, αυτό που λένε, τι κέρδισε από τη λαϊκή, μου έδωσε μισό κιλό κεράσια ο Μανάβης. Αυτό είναι. Πού και πέρα. Και το χαμόγελό του. Εντάξει. Νομίζω ότι γίνεται, σήμερα μπαίνει, με αγγίζεις πάρα πολύ και καταλαβαίνω όλο το μεγαλείο του θαύματος που ζεις και εσύ και η τριάδα που είσαστε εκεί πέρα και όλος αυτός... Και άλλα παιδιά είναι, τα οποία εντάξει δεν είναι τόσο, ας το πούμε, αναγνωρίσιμα. Όχι celebrity. Όχι. Σε λίγο θα είναι εκατοντάδες. Όλοι. Οι εκατοντάδες θα γίνουν χιλιάδες. Ναι. Άκουσέ με. Όπως φαίνεται. Και αυτή η κοπελιά που φαντάζομαι ποια είναι. Ναι, όχι φαντάζεσαι, ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Πιστεύω ότι είστε η σπίθα η οποία από αυτά που βλέπω, από αυτά που ακούω, από αυτά που διάβασα από την ημέρα που μιλήσαμε προχθές μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάτι που μου διέφυγε. Μ' αρέσει που το λες εσύ. Και εσύ. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι, νομίζω ότι είναι η σπίθα που θα βάλει φωτιά σε μεγάλα πράγματα για να φύγει ο φόβος από τους ανθρώπους. Υπάρχει πολύς φόβος για όλα τα πράγματα. Αβεβαιότητα. Αγαπητέ μου Αλέξανδρε, είναι δυνατόν. Δηλαδή λες η τρομοκρατία να πανταχθεί και είσαι εσύ ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός όταν φωτογραφίζεσαι στον φράκτη του Εύρου, είσαι τρομοκράτης. Τρομοκρατής στον κόσμο ότι κοίταξε να δεις, ο εχθρός είναι απέναντι, θα σου έρθει και εγώ είμαι ο Ράμπο και θα σε σώσω. Διότι ο κόσμος όταν φοβάται δεν αφήνει τη συνείδησή του ελεύθερη να ψηφίσει αυτό που είναι σωστό για αυτόν και δίκιο. Και κάθομαι εγώ, θα το πω και σε κανάλια υποτίθεται ποιο. Και θα πω, γιατί όλοι αυτά δεν ρωτάνε. Το φράκτη, το τέτοιο, οι εξοπλισμοί και τα αυτά. Λέω, έχουμε από τη μια μεριά τον άλλονε, το γείτονα, κάνει προεκλογικό αγώνα, υποτίθεται είναι άνθρωπος. Και οι Τούρκοι άνθρωποι είναι. Και πώς πάει να τους κερδίσει, έχω ένα βαλιστικό πύραυλο που πάει 500 μίλια. Και θα πας να τον ψηφίσεις εσύ επειδή έχει ένα βαλιστικό και θα απειλήσει την Αθήνα. Μα τι χασομάρες είναι αυτές. Είσαι ηγέτης. Και έχουμε τώρα το δικό μας και λέει, αυτός έχει το βαλιστικό, εγώ έκανα το φράκτη. Πρώτον, υποτιμούν το φράκτη. Κανονικά πρέπει να κάνει το τείχος. Φράκτες είχαμε στα χωριά που ήταν πρόχειρα βαλμένοι, να μην πηδάνε τα γουρούνια, τα κατσίκια και τρώνε τα λαχανικά. Όλοι αυτοί όμως οι υποκριτές ήταν που ρίχνανε κροκοδίλια δάκρυα, διότι μερικοί ρίχνανε αληθινά δάκρυα, για να πέσει το τείχος του Έσκου του Βερολίνου. Εκεί να πέσει το τείχος. Εδώ να κάνουμε τείχος, διότι οι άλλοι πολίτες ή δεν ξέρω τι είναι ο εχθρός από πίσω και ο θέμα. Εγώ να σου πω κάτι.
Εγώ ήμουνα ανεπιθύμητος φαντάρος στο διδημότυχο. Ήμουν στην αεροπορία. Θα σου πω μόνο μέχρι εκεί που επιτρέπονται. Ήμουνα μέσα στο top 5 των χειριστών ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας. Και τι σημαίνει? Πώς δεν ξέρω. Έχω καθοδηγήσει αερομαχίες που δεν μπορείς να τις φανταστείς. Δεν λέμε παραπέρα γιατί δεν απαγορεύεται. Αεροπορία υπηρέτησε. Έζησα. Έζησα στον Εύρο και τον αγάπησα. Και αγαπήθηκα από εκεί πέρα. Σε δύσκολες εποχές. Ξέρεις πια τα αυτά. Ακόμα και στο... Πέσαμε μέσα στην πόρα του 74 και κάνατε... Ούτε φράκτες, ούτε μάκτες, κανένας δεν έμπαινε, κανένας δεν έβγαινε. Μια χαρά ήταν στα χωράφια εκεί, πηγαίναμε, τρώγαμε καρπούζια. Δηλαδή τώρα γιατί τρομοκρατεί τον άλλο? Για μας η μόνη τρομοκρατία που υπάρχει αυτή τη στιγμή λέγεται φτώχεια. Δεν υπάρχει χειρότερη τρομοκρατία από τη φτώχεια. Όλα τα άλλα είναι περί διαγραμμάτων. Γι' αυτό και επικεντρωνόμαστε εκεί. Λύνεις τη φτώχεια. Δηλαδή, αν δεν έχω να φάω, τι να σκεφτώ εγώ παραπέρα, τι γίνεται? Υπάρχει πρόβλημα τέτοιο. Μία κυρία, δεν λέω το όνομά της, η οποία είχε και έχει ένα στούντιο μεγάλο, μια οικογένεια που έχει κάνει τα μεγαλύτερα παιδικά σύριαλ, ας πούμε, που συμμετείχα και εγώ σε δύο, η Φρουτοπία, όπως λένε. Όταν συναντηθήκαμε μετά από καιρό, πια μεγαλωμένη, το πρώτο που μου είπε και μου έκανε εντύπωση, ακόμα δεν ήρθε. Είμαστε στην αρχή της συμφοράς. Μου λέει, Παύλο αγόρι μου, το ψυγείο έχει φαγάκι. Δεν έχει τόσο όσο είχε. Τι να μου πουλήσεις τώρα ότι εγώ πήρα τα Ραφάλ και ο άλλος πήρε τη Λαμποργκίνη και τα F-16 και τα τέτοια. Αυτά είναι παραμύθια. Συγγνώμη. Αλέξανδρε, τα λέω μπερδεμένα, αλλά... Μ' αρέσει η κουβέντα που κάνουμε. Μία αλήθεια και είναι συγκλονιστική. Και η αλήθεια όταν βγαίνει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βίωμα, όχι αφήγημα, βίωμα, εσύ διηγείσαι τα βιώματά σου μέσα από απλά, την... Απλά, απλή λογική ρε παιδιά, έλα. Βγαίνει ο Αλέξης, εγώ δεν θέλω να κάνω την παράσταση προσωπικό. Ο Ηλίας καλά είπε, λέει, ρε Παύλο, βγαίνουν αυτοί και νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι κόπεδο δικό τους. Ποιος θα χωρίσει, ποιος θα το πάρει, ποιος είσαι εσύ, γιατί έχεις τέτοια έπαρση? Είναι κεντρικό σύνθημα μεγάλου κόμματος, προοδευτικού, θες να το πεις, αυτοί οι όροι μου είναι αδιάφοροι. Όταν είσαι προοδευτικός δεν πας και κόβεις τις συντάξεις, να πούμε, και τις πας στα βάραθρα για να πιστεί ότι δεν μπορούσα διότι οι συνθήκες είναι έτσι. Και τι θες άλλο σου έλεγε η Μέρκελ? Άμα είσαι τσαμπουκάς και μάγκας, όταν σου δίνει ο ελληνικός λαός 60% όχι, λες εγώ θα χάσω την καριέρα μου. Θα πάω με το λαό μου να σε περιμένουν 100.000 στο Σύνταγμα και εσύ να μην πας καν να χαιρετήσεις και πας προσκύνησης στο Καπιτόλιο στη Γερμανία. Όχι. Αν θέλεις να έχεις ιστεροφημία και να είσαι τσαμπουκάς, θα πεις κύριε, εμένα ο λαός μου έδωσε εντολή, εγώ δεν δέχομαι αυτά. Εάν σε απορρίψουν, θα φύγεις δοξασμένος, τιμημένος εις τους αιώνες. Τώρα τι μου λες, είχα αυταπάτες και δεν μπορούσα και ήταν το δουνουτού και ήταν το τρουνουτού. Αυτά είναι λόγια. Και βγαίνεις τώρα και μου λες εσύ... Και όλους αυτούς, αλλά το λαό τους. Σλόγγαν, δικαιοσύνη παντού. Τι είναι αυτό? Και αρχίσεις και αν λες εσύ, ο νομοθέτης ήταν τόσο δίκαιος που έκανε αυτούς τους νόμους. Οι νόμοι αντιμετωπίζουν όλα τα κοινωνικά στρώματα ίσα και όμοια. Ή ο κλεκοφτωκοτάς και ο άλλος που έβγαλε 50 εκατομμύρια έξω είναι ο άρχοντας? Κάτσε δύο λεπτά, τρελαθούμε. Εμείς τι λέμε? Φαγάκι. Το έχει ψυγείο, το ψυγείο. Αυτός ψυγείο, είναι ο προσανατολισμός. Όχι μόνο το ψυγείο και να στρώνει την τραπέζι. Να κάθεται η οικογένεια να στρώνει. Να πηγείς ρε άνθρωπε μου. Εγώ είχα πει, δεν το βάλε στο Αντώνης. Του λέω, Αντώνη, εδώ έχουμε ένα μπαλκόνι, είναι ο λόφος του... Του Φινόπουλου, μην λέμε και πολλά και μας την πέσουν τίποτα εχθροί. Και έχει τον κάθε, λέω να βγαίνω εγώ τώρα, να πάμε εμείς έξω να πίνουμε τις μπυρούλες, να βλέπουμε τον άλλο τον κύριο, να πάει στους κάθους απέναντι να μαζεύει. Είναι σωστό, του λέω. Πόσο σου έρχεται αυτό στην ψυχή? Δηλαδή, έλεος.
Και λέω, βρε καραβοκύρι, γιατί τους εφοπλιστές μου λέω καραβοκύρι. Βρε καραβοκύρι. Ξέρω ένα καραβοκύρι και ωραίος μάγκας. Τα βόρεια προάστια. Και μου λέει άλλος, έχει ένα σπίτι 1500 τετραγωνικά. Και είναι αυτός και η γυναίκα του. Μεγάλο σε ηλικία και μεγάλο ζευγάρι. Βρε άνθρωπε μου, σ' αρέσει που είσαι δύο άτομα μέσα σε 1500 τετραγωνικά. Πούλαγα δύο καράβια και βρήκα στην αγορά να φάει ο κόσμος. Να λένε μπράβο βρε αδερφέ μου. Τι να σου πω. Θα σου πω το άλλο που θα σε κουφάνω τώρα τελείως. Εγώ δεν είμαι δογματιστής. Όσον αφορά και τα δόγματα της Εκκλησίας κτλ. Εγώ είμαι ιδεαλιστής πάνω σε αυτό. Ακόμα ας πούμε και τη θεωρία του Χριστού, ο οποίος ήταν μέγας φιλόσοφος, έτσι. Το βλέπω από την ιδεολογική πλευρά. Και την κρίνω. Όλα τα άλλα περί διαγραμμάτων, στο θέατρο το λένε, πώς το λένε, λειτουργικό θέατρο. Δηλαδή αναπαράσεις, θείες, ευχαριστίες κάθε Κυριακή, είναι ένα δρόμενο. Αλήθεια είναι, έτσι είναι. Δρόμενο δεν είναι, είναι ολόκληρο. Είδαμε το φως και όλα τα αυτά. Και πάω παρακάτω και λέω, τι τώρα μου ήρθε κάτι και το τέλος πάντων. Τι λέγαμε προηγουμένως τώρα, γιατί έχω πάλι συγκινηθεί. Έλεγες ότι είσαι ιδεαλιστής και ότι... Πιο μπροστά, πιο μπροστά. Α. Τα έχω μπερδέψει όλα και έλεγες, κάτι σου. Έλεγες πριν για όλους αυτούς οι οποίοι λένε όσα λένε. Α, μπράβο, μπράβο. Και στον Τσίπρα κλπ. Είμαστε από τις αίρες εμείς. Κατεβαίνουμε και βάζω ένα ραδιόφωνο. Και ακούω μια ευγενική φωνή, ξέρεις, και σε χρώμα και σε κρυά, η οποία λέει, κοιτάξτε να δείτε, τότε ήταν που πέσανε οι δανειστές. Δανειστές. Και λέει, ακούστε να δείτε, αγαπητοί ακροατές, και στον δημοσιογράφο με τη συνέντευξη. Ο Άγιος Γρηγόριος της Νήσης, ο αδερφός του, του Χρυσόστομου, δηλαδή ο πιο κάτω, λίγο μορφωμένος και αυτό, είχε πει τότε, 1400, δεν ξέρω πόσο, το εξής. Τα πιο μετεόδοξα άτομα στον κόσμο είναι οι δανειστές και οι τοκιστές. Και λέω, θα το χρησιμοποιήσω κάποτε. Διότι, τι είναι το δάνειο? Ένα χαρτί. Τι είναι το χρήμα? Ένα χαρτί. Αν πάει κάποιο παιδάκι και τα σκίσει, τι απομένει? Το τίποτα. Και λέω, τότε κλιπαρούσα, γιατί τότε, ξέρεις, το δαιμόνιο μυαλό μου δεν έχει τη δυνατότητα βέβαια, που λένε, να βγει στον αέρα να τα πει, και λέω, αν με φωνάξω θα το πω. Το λέω με καθυστέρηση. Τότε λέγανε, είδα μια μερίδα πολιτικών που έλεγε, οι άλλοι λέγανε δεν μπορούμε να αντισταθούμε στους δανειστές. Άλλοι λέγανε, με ζουρνάδες και νταούλια θα τους διώξουμε πάνω κατά διαόλου. Άλλοι λέγανε ότι θα κάνουμε την προσέγγιση και θα προσπαθήσουμε να τους μεταπίσουμε, μην μας τα πάρουν όλα, να μας αφήσουν και δύο δεκάρες, να πάμε να πάρουμε κανένα πακέτο τσιγάρα να καπνίζουμε στην παρέα. Και λέω, τι να διαπραγματευτείς με έναν άνθρωπο. Α, και είπε, οι δανειστές και οι τοκιστές είναι κενοί συναισθημάτων. Γίνεται διάλειμμα και λέω, ποιος είναι αυτός, σε ποιο κόμμα ανήκει ο ομιλητής? Λέει, θα επανέλθουμε την κουβέντα. Και μετά μπαίνει και λέει, σας ομιλεί ο πρωτοσύγγελος τάδε. Και λέω, τι λέει ο μεγάλος τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Από τον Άγιο Γρηγόριο, να το. Τι παρακαλάς τώρα τον άλλον, αφού είναι αδίστακτος. Δεν έχει συνέστημα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέρεις, έχουμε κάνει, έχουμε καταρρύψει ρεκόρ χρόνου. Θα τα κόψει στο μοντάζ. Τίποτα δεν θα κόψω. Αυτά ξέρεις που είναι ωραία. Να καθίσουμε. Εγώ ξέρω πάντα όταν δούλευα στον Αντένα, έκανα prime time ένα καλοκαίρι. Το χαμογελάτε γιατί χανόμαστε. Λοιπόν, και το βράδυ πήγαινα στο χωράφι που έχω το αγροτόσπιτο στο Βαρνάβα και ήταν ολικοία. Καθόμαστε και το βάζανε επανάληψη 12 το βράδυ. Και όπως ήμουν στο κρεβάτι, έβαζα. Και τι ωραία, λέω, ρε τα είπαμε αυτά το πρωί, ρε τα είπαμε αυτά το πρωί. Δεν πρόκειται να κόψω τίποτα. Όχι, πλάκα κάνω, τώρα για πλάκα δεν λέω. Συνέντευξη αυτή, η συζήτηση. Θέλω να μου τη στείλεις, να το βάλουμε ένα link. Αμέσως.
Θα τη βγάλω στο Facebook. Άμα είσαι φίλος, δημοσίευσε την εσύ για να φέρετε ότι είναι από τον Αλέξανδρο. Ναι, είναι το λιγότερο, δεν με αφορά αυτό. Όχι, όχι, θέλω όμως, γιατί βίωμα, μαζί την κάναμε. Βεβαίως, το βίωμα έχει σημασία και αυτά που έμαθα στην ελάχιστη ώρα, δεν είμαστε ούτε μία ώρα μαζί. Περισσότερο είναι το πηγενέλα στα μηνύματα. Αλλά να κρατήσουμε αυτή την επαφή, γιατί τίποτα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εμένα τα θαύματα που μου διηγήθηκες, εγώ εκεί μένω. Γιατί είναι θαύμα. Συμφωνώ. Το βήμα, θυμάμαι στο θέατρο, όταν κάναμε δραματουργική ανάλυση, υπήρχε ένας κανόνας που έλεγε ο Μπρέχτ, το προηγούμενο βήμα προετοιμάζει το επόμενο. Έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Και λέω, κοίταξε, έτσι είναι. Εγώ γνώρισα, ξέρω εγώ, γνώρισα τον τάδε, βρήκα τον τάδε. Αυτό το κίνημα έτσι φτιάχτηκε. Ήρθε ο τάδε, μετά ξαφνικά δύσκολα μυαλά και χαρακτήρες. Μην νομίζω ότι ο Χρήστος είναι τίποτα, είναι δύσκολος. Ποιητής. Λοιπόν, παίρνει, του λέω, ρε, εσύ, λέει, μ' αρέσει λέει, αυτό και τα λοιπά. Συγγνώμη, λέει, δεν παίρνουμε και τον, του λέω, δεν παίρνουμε και τον Ηλία. Πολύ δύσκολος και ο Ηλίας. Για να φτάσει ο Ηλίας τώρα να είναι υπέρμαχος αυτού του κινήματος, υπέρμαχος, και μέσω του Ηλία που έχει τρομερές γνωριμίες, δεν σου λέω ονόματα, μυαλά πολύ δυνατά που έχουν χρηματίσει και υπουργοί, είναι Πριτάνης, όλα τα μυαλά είναι καλά, αλλά το μιλάμε για... Λοιπόν, να λένε ότι αυτό το ο άνθρωπος για τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, λέει, είναι... Ό,τι ωραίο φιλοσόφημα έχει βγει στη σύγχρονη κοινωνία των ανθρώπων. Και λέω, εσύ λες ρε, μήπως τα λέμε καλά. Γιατί εγώ ξέρω, αφισβητούμε ανα πάσα στιγμή και ώρα. Δηλαδή, από ένα σημείο και ύστερα όταν έγραφα, καθόμαστε εδώ στο σπίτι, λέω, εσύ της λέω, της δικιάς μου, λέω, για δες εδώ, λέω, μήπως έχω ξεφύγει, μήπως είναι αυτά λίγο χασά. Μήπως έχω... Φρέ, όχι, μου λέει, μια χαρά είναι. Και τι να πω, εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά τελικά. Είναι μια χαρά. Είναι. Παύλο μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και η πρώτη, γιατί θα χρειαστεί να κάνουμε και άλλες συζητήσεις. Να κάνουμε. Και άλλες εκλογές. Έχουμε και δεύτερες. Έχουμε και δεύτερες και δεδομένες. Αλλά αυτό που είπαμε είναι πολύ σημαντικό. Και σου θυμίζω ότι έχουμε μπροστά μας και τις κοινωνικές, περιφερειακές, δημοτικές εκλογές. Μετά. Και το Μάριο έχουμε τις ευρωεκλογές. Είναι ένας μαραθώνιος εκλογικών αναμετρήσεων, όπου κάθε βήμα θα σε πηγαίνει στο επόμενο. Και όχι εσένα, θα έρθουν κι άλλοι. Γιατί σαν το δικό σου κίνημα, το οποίο ουσιαστικά είναι μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό πείσμα, αλλά είναι μέσα σε μια παρουσία, στην παρουσία του Θεού. Και γύρω σου υπάρχουν κι άλλοι. Και σίγουρα θα σου τους παρουσιάσει ο Θεός. Έχεις το λόγο μου και την υπόσχεσή μου και στο λέω δημόσιο. Εκεί έτσι καταγράφεται, έτσι το λέω. Θα βρεθούμε και από κοντά. Δεν ήταν πολύ εύκολο. Αλλά σου δίνω το λόγο μου και την υπόσχεσή μου και είναι πάνω από υπογραφές και πώς ναι, θα ναι. Ότι ο Θεός θα σου δώσει πολλά. Εγώ είμαι δίπλα σου. Και θα σου το δείξω εμπράκτος και δεν μ' αρέσει να λέω λόγια. Γιατί... Χαίρομαι, χαίρομαι. Ότι διαπιστώνω. Τα μέσα μου... Και την ψυχή. Και κουβέντα να μην έλεγες, ο τρόπος που έχουμε μιλήσει τα λέει όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σου είμαι ευγνώμων και μακάρι ο Θεός να σε βοηθήσει, να σε φωτίσει, να σου δώσει κι άλλες δυνάμεις, κι άλλους ανθρώπους, κι άλλους βαλαβανίδιδες, κι άλλους Χρήστους, κι άλλους, κι άλλους. Ναι. Πολύ. Πρέπει να γίνουν πολλά, γιατί ο λαός μας δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά. Θα κάνω μία για μένα παρατήρηση για το ο κόσμος γενικά, εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το καινούριο. Με τους λίγους δημοσιογράφους που μιλήσαμε είναι κοιτάνε, δηλαδή του λες κάτι και από αυτά που είπαμε, αυτοί που θα το δουν και θα τα ακούσουν, όταν θα κάνουμε τον παραλληλισμό με το φράκτη θα πούν ότι έχεις δίκιο. Δηλαδή, άλλος, μπαμ. Το καινούριο που αυτοχαρακτηριζόμαστε εμείς καινούριοι είναι λίγο δύσκολο για να γίνει αποδεκτό άμεσα. Κάθε τι θέλει το χρόνο του. Έτσι είναι, θέλει το χρόνο του. Και αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ένα μεγάλο βήμα. Σου είμαι ευγνώμων και θα δεις ότι θα γίνουν πολλά. Στο λέω με μακάρι να είμαστε γεροί
πάνω απ' όλα, και όσους μας ακούνε και πιστεύω, ναι. Γιατί είναι αυτό, γιατί κάποιος είπε, αυτά που πρεσβεύεται τώρα, λέει, μα πώς το λένε, είναι πρέπει να γίνουν, είναι αυτοδίκαια. Είναι αυτοδόητα, έτσι, είναι αυτοδόητα στη ζωή του καθενός. Είναι επιταγή από την οικουμένη, δεν γίνεται να είμαστε χάλια η μισή και η άλλη μισή να... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και στην πατρίδα μας δυστυχώς αυτό είναι, τα ποσοστά είναι δυσανάλογα. Αυτών που περνάνε καλά και αυτών που περνάνε χειρότερα και ακόμα χειρότερα. Απλώς εγώ άφησα αυτούς που επιβιώνουν πάνω από το όριο, άφησε αυτό που την χαρακτηρίζουμε μεσαία τάξη. Και μεσαία τάξη. Διότι θα πω μια ρίση του φίλου μου, του αείμνηστου Νίκου Παπάζογλου. Λέει, υπάρχει φτώχεια, λέει, αλλά υπάρχει και πιο σκληρή φτώχεια. Και είναι η φτώχεια της καρδιάς. Φτώχεια δεν έχουμε μόνο οικονομική. Έχουμε φτώχεια συναισθηματική. Έχουμε φτώχεια πολιτική. Έχουμε 5-10 ειδών φτώχειες έχουμε. Φτώχεια της καρδιάς. Κατάλαβες τι λόγια γλυκά είναι αυτά. Λοιπόν, με χαλάρωσες, σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Όχι. Περιμένουν τα χιλιάδες τηλέφωνα που λένε, αλλά πάνω απ' όλα να προλάβουμε την διακαναλική. Είναι 45 λεπτά. Δεν θα κάνουμε, πιστεύω. Πότε είναι αυτή η Παύλο? Δεν ξέρουμε. Έχουμε κλείσει την 5η-8, αλλά δώσουμε το τηλέφωνο του κυρίου αυτού. Μπας και το ολοκληρώσουμε τελείως. Γιατί εγώ πάντα είμαι, ξέρεις, στην τσίτα. Μήπως θα γίνει. Είναι στη Γενική Γραμματεία, αλλά εγώ τον ξέρω από τη δουλειά μας ως δημοσιογράφο. Ήταν παλιά. Σπάρτο, στείλτε να του μιλήσουμε τον ανθρώπο, όχι τίποτα άλλο. Το έχουμε κλείσει, αλλά επειδή είμαστε άσχετοι. Δηλαδή, πήγα μια φορά και λέω, συγχωρέστε μας, είμαστε καινούργοι, μπορείτε να μας βοηθήσετε στο Υπουργείο, να το πω και αυτό. Πάω στο Υπουργείο Εσωτερικών και αρχίσανε απ' έξω οι φρουροί, τα παιδιά που είναι εκεί, οι αστυνομικοί, να φωνάζουν, λες και δεν ξέρω τι, μπήκε ο Μικ Τζάκερ, μαζί, πάμε πιο πέρα, ήταν η καθαρίστρια, ανεβαίνουμε τον πρώτο όροφο, είναι κάτι υπάλληλοι. Δεν τα ξέρω τα παιδιά εγώ. Λέει, τι ψάχνετε, λέω τον τρίτο, να πάμε να καταθέσουμε την αίτηση να πάρουμε το χαρτί τζάμπαλο γιατί δεν έχουμε λεφτά. Πάμε στον τρίτο, είναι η κυρία εκεί ευλογημένη με τον άλλον και να φεύγοντας μου δίνει το χέρι, ήταν και πόντια και λέει μια ποντιακή, λέει, είχα μαζί μου και τον Καστρινάκη, μου λέει άκουσες τι ευχή σου έδωσε. Λέω τι, λέω, να φύγουμε, να πάμε να πάρουμε τη μηχανή. Λέει υγεία και ευλογία. Λέω, είναι ποντιακό αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται. Και λέω, να είναι καλά όλοι, πραγματικά να είναι καλά όλοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, όντως είμαι τόσο πιεσμένος, αλλά κάναμε μια... πριν ανοίξει, λέω, και 25, ξέρεις, εγωτικό, πω, θα πάρει ο κ. Στεφανόπουλος, τι θα γίνει. Ηρέμησε, να λέει, η γυναίκα μου, λέω, τι να ηρεμήσω, θα πάρω το εγκεφαλικό, πρέπει να είμαι χαλαρός. Είσαι ηρεμός τώρα, αυτό εξαιρετικό. Κάναμε την ψυχοθεραπεία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Κλείνω για να το φτιάξω και θα σε πάρω τηλέφωνο. Στείλ το κατευθείαν. Αμέσως. Αμέσως. Έγινε. Να είσαι καλά. Χάρηκα πραγματικά. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και θα μείνουμε σε επαφή. Ναι, ναι.